Πήγαμε σε εκλογές με αυτό το μνημόνιο. Είπαμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Δεν είπαμε αυτά που λέτε, είπε ο Τσίπρας, είπε ο Παποστόλου. Ούτε ο Αποστόλου υποσχέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε ο Τσίπρας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Απατεώνες είμαστε. Η ιστορία έχει μνήμη. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Απατεώνες είμαστε. Η ιστορία έχει μνήμη. Είναι αλήθεια, ρε! Αν λοιπόν υπάρχει κρίση αστάθεια στο πολιτικό σύστημα, βρίσκεται απέναντι, δεν βρίσκεται εδώ. Και από την άλλη βέβαια, οφείλεται και σε ένα επίσης αποσταθεροποιημένο μηδιακό σύστημα, ένα μηδιακό σύστημα που ξεψυχά και βρυχάται. Ξεψυχά γιατί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πάμε να βάλουμε τάξη και ψηφίστηκε ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες και βρυχάτε γιατί η δικαιοσύνη άρχισε ελέγχους για τα δάνειά τους από τις τράπεζες. Ψέματα, ψέματα, φταίω εγώ που σε μάθα να περπατά την γειτονιά να λες πως μ' αγαπά. Κι αν μ' αγαπούσες και επιθυμούσες ο έρωτας μας θα ήταν κρυφό. Κι αν μ' αγαπούσες και επιθυμούσες ο έρωτας μας θα ήταν κρυφό. Στην ίδια λογική θα υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Ψέματα, ψέματα, φταίω εγώ που σε μάθα να περπατά την γειτονιά να λες πως μ' αγαπά. Κι αν μ' αγαπούσες και επιθυμούσες ο έρωτας μας να σταθεί κρυφό. Κι αν μ' αγαπούσες και επιθυμούσες ο έρωτας μας. Μαζί μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε πράξη και θα το κάνουμε σύντομα αυτό που μέχρι χθες φαινόταν ακατόρθωτο, να αλλάξουμε την πορεία της Ευρώπης. Να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα. Να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Να βάλουμε τους ανθρώπους στο προσκήνιο και τις ανάγκες τους πάνω από τα κέρδη των τραπεζών και των πολιτικών. Δεν είναι για μας το εθνικό και πατριωτικό καθήκον. Εμείς θα διστασούμε σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί ξεπουλείται ουσιαστικά η πατρίδα μας. Προσεκτούμε σε διάθεση, θα είμαστε αντίθετοι, ενάντια και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί τόσοι αγώνες τώρα θα βρουν δικαίωση. Νομός Κεφαλινίας, θεοπευτά το Αφροδίτη. Ναι. Νομός Κεφαλινίας, θεοπευτά το Αφροδίτη. Και καλές παλιές. Ευτυχώς που θα ανθρώπους θα μιλούν και θα τα σκίσει. Θα τα σκίσει, ναι. Η κυβέρνηση με την πρόταση που κατέθεσε χθες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κύριες και υπουργικές συντάξεις. Και για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι βλέπουν προοπτική, καθώς από το 2018 και με την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται. Αν μ' αγαπούσες και